Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώνεται στο νότιο τμήμα της Χερσόνας που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και συναντάται με τη στρατιωτική ηγεσία της περιοχής. Ζητά πληροφορίες για την κατάσταση στην κατεύθυνση Χερσόνα και Ζαπορίζια. Έπειτα φτάνει στις περιοχές του Λουγκάνσκ που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Εύχεται στο στρατό και τον συγχαίρει για τις επιχειρήσεις του την περίοδο του Πάσχα. Με τα στρατεύματα που μάχονται στο πλευρό της Ρωσίας να προσπαθούν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη στα ανατολικά της Ουκρανίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ από τη Βραζιλία επισημαίνει πως η χώρα του επιθυμεί να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος με τους όρους της. Мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился. Преследуя в этой связи они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации, а такие планы Запад реализовывал уже долгие годы. И вторая задача, конечно, защитить жизни и законные права русскоязычного населения Востока и Юга Украины, права, которые попирались. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Γάλλος πρόεδρος ετοιμάζει ειρηνευτική πρόταση για να θέσει στην Κίνα, ώστε το καλοκαίρι η Ρωσία και η Ουκρανία να ξεκινήσουν συνομιλίες. Με το Κίεβο πάντως να συνεχίζει να ζητά περισσότερα όπλα από τους συμμάχους και να διαμηνύει ότι η έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης εξαρτάται από την επάρκεια σε εξοπλισμό. Дуже важливо це розуміти, щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних. Тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими.